Το 7ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιώσιμων Στερεών Αποβλήτων πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Ηράκλειο. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην εκδήλωση που σκοπό είχε να ενημερώσει για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουν έρθει 500 σύνεδροι από 100 διαφορετικές χώρες και το θέμα τους είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Με την διαχείριση των αποβλήτων στον πρωτογενή τομέα, που είναι πολύ σημαντικό, με επίσκεψη στο Ρέθυμνο, το οποίο θα γίνει, και θα γίνει και μια βιωματική επίσκεψη, δηλαδή θα επισκεφτούν μονάδες παραγωγικές και θα δουν τα απόβλητα, τα ζωικά απόβλητα, πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα, με σκοπό να παράγουμε χρήσιμα προϊόντα όπως κόμποστ ή ιδιαίτερα ό,τι άλλο προκύπτει για την παραγωγή. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα παγκόσμια, στο οποίο η επιστήμη έχει παρέμβει αποφασιστικά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, και από ό,τι φαίνεται και από τη θεματολογία του συνεδρίου, οι λύσεις που δίνονται είναι κατά περίπτωση πολύ ικανοποιητικές. Το θέμα είναι πώς οι λύσεις αυτές από το επιστημονικό πεδίο θα περάσουν στην εφαρμογή σιγά-σιγά, με ένα κόστος, θα έλεγα, εξορθολογισμένο, που μπορεί να το σηκώσει και η αγορά και ο πολίτης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε λόγος για επαναχρησιμοποίηση των στερεών αποβλήτων. Ο ίδιος ο πλανήτης, το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο στηριζόμαστε και ζούμε, μας καλεί να σκεφτούμε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε, και τα απορρίμματα τα οποία μέχρι σήμερα ιδιαίτερα ο δυτικός πολιτισμός τα αντιμετωπίζει σαν μια πηγή επιβάρησης του περιβάλλοντος, να μετατραπούν σε ένα προϊόν, πραγματικά πολύτιμο, το οποίο θα διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την ανανέωση των φυσικών πόρων, όπως έχουμε ιερή υποχρέωση. Το παρόν έδωσαν καθηγητές πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο που πρότειναν λύσεις σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων. Μας έχει πάντως να ξέρουμε ότι έχουμε θέματα, είμαστε πίσω σε κάποια πράγματα, έχουμε βάλει πολύ υψηλούς στόχους ως σε κοινωνία και σε νομικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, και πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ σκληρά να τα επιτύχουμε. Θα πρέπει όλοι να ξέρουμε βέβαια ότι επιτυχάνοντας αυτούς τους στόχους δημιουργούμε ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε νέες δυνατότητες για επέκταση και δημιουργικότητα και παραγωγή πλούτου. Πιστεύω η χώρα μας μέσα από αυτό το συνέδριο έχει να δώσει και να πάρει πολλά για να πάμε σε μια κατεύθυνση πραγματικά βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι δεν προχωράμε τα γρήγορα βήματα, μπορούμε να κάνουμε γρήγορα βήματα.